Μαζί μας ο πρώτος μας ε, καλεσμένος είναι ο κύριος Μανώλης ε, Γραφάκος ο οποίος ε, έχει πολλούς τίτλους κατά καιρούς, έχετε περάσει από πάρα πολλά πόστα τώρα είστε Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Καταρχήν ε, ευχαριστώ ναι. για την πρόσκληση, καλησπέρα. καλησπέρα σε εσά και στους ε, τηλεθεατές μας Σα αρέσει αυτό που κάνετε τώρα. Το λέω επειδή έχετε κάνει διάφορα πράγματα στην Έχω ζωή σας. Έχω περάσει και από δήμαρχο, άρα. Έχετε περάσει από δήμαρχο μελισσίων. Ξέρω κάποια πράγματα για διαχείριση αποβλήτων. Ναι. Ε, κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα αν μου αρέσει, όχι. Από τη στιγμή που κάποιο επιλέγει είναι να είναι ασχοληθεί να με τα κοινά, προφανώ είναι έτοιμο να αναλάβει κάποια πράγματα τα οποία είναι βεβαίω κοντά στο γνωστικό του αντικείμενο και κοντά σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Ε, είναι όμω κρίσιμο για τη χώρα αυτό το κομμάτι mm -hmm. σήμερα. Ε, διότι υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για τον, την αλλαγή του τρόπου με, τον, με την οποία οι κοινωνίε θα πρέπει να διαχειρίζονται τα πρόστιμα τους. που έχουμε πληρώσει επίσης, γιατί Τ, Τα πρόστιμα αυτούς, είναι, αυτούς, είναι αυτούς. αν θέλετε, το λιγότερο. Είναι αποτέλεσμα τη ε, κακής κακή μα οργάνωση αυτά τα ζητήματα και τα πρόστιμα τα, τα διότι ε, έχουμε παράνομες χωματερές, mm -hmm. παράνομους χώρους ε, έτσι, διάχυσης των απορριμμάτων, ρήψη των απορριμμάτων. Ε, το, το, θέμα όμως είναι πιο, είναι πιο σημαντικό, είναι, είναι μίζον, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάνοντας ανακύκλωση, mm -hmm. Το πρώτο mm -hmm. πράγμα που κάνουμε είναι το προστατεύουμε το περιβάλλον. Mm -hmm. Κάτι το οποίο ανακυκλώνεται ω πόρο δεν στερείται από τι επόμενε γενιέ μέσα από την, την, την απώλεια πόρων από το περιβάλλον. Το χαρτί το οποίο έχουμε εδώ, αν το ανακυκλώσουμε, θα γλιτώσουμε κάποια δέντρα λιγότερα στο μέλλον, προκειμένου να φτιαχτεί νέο χαρτί. Λέω κάτι απλό, ο... κατανοητό. Ναι, τηλευταρτή... Άρα λοιπόν είναι μείζον θέμα <σχ> η ανακύκλωση. Είναι μείζον θέμα διότι προστατεύουμε το περιβάλλον. Είναι 50-50 πάντω. Γιατί χρειάζεται από τη μία να το κάνει ο πολίτη και να συνηθίσει να το κάνει και νομίζω ότι γίνονται, γίνονται προσπάθειε προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, πολλέ φορέ ο πολίτη τα μαζεύει, τα χωρίζει, τα πλένει πολλέ φορέ στα σκουπίδια για να είναι όπω πρέπει να είναι και να καλύπτει ότι ο... Δήμο, τα βάζει στο ίδιο απορριμματοφόρο. υπάρχουν τέτοια θέματα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Είναι, ε, ε, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τώρα συνολικά. Ναι. Θα, όταν μιλάμε για ανάκτηση απορριμμάτων και όταν μιλάμε για ανακύκλωση τη τάξη του 50%, ενώ σήμερα είμαστε κάτω από 20%, θα πρέπει και καλύτερα να την κάνουμε, αλλά και να κάνουμε και νέα πράγματα που δεν είχαμε. Δηλαδή, εμεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντο ο πρώτο μα στόχο αυτή την τετραετία είναι να έχουμε βάλει σε όλη τη χώρα τον καφέ κάδο. Τι θα βάζει ο πολίτη στον καφέ κάτω, τα, τα οργανικά απορρίμματα, mm -hmm. τα τρόφιμα, τα, 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 τα φυτά, όλα αυτά ναι. τα πράγματα. Δεν, έχουν, δεν υπάρχει, υπάρχει κανένα λόγο να πηγαίνουν σχοματερή. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ε, και η δύναμη από την άλλη, σαφώ. Τι μπορεί να γίνει με αυτά τα απορρίμματα. Αυτά γίνονται κομπόστ, ε, γίνονται λείπασμα. Με πάση περιπτώσει δεν ε, Σήμερα, για να, να έχουμε και μια αίσθηση αριθμών, θαύουμε το 80% των απορριμμάτων μα, mm -hmm. όταν η Ευρώπη θάβει το 23. Mm -hmm. Ε, και θα πρέπει σε κάποια χρόνια, να. όχι πολλά, να το πάμε ανάποδα. Δηλαδή να θάβουμε μόνο το 20 και να ανακτάμε το 80. Αυτή η ανάκτηση του 80% θα γίνει, όπω είπαμε πριν, με, με ανακύκλωση σοβαρή όμω, με περισσότερου μπλεκάδους, με μεγαλύτερο εξοπλισμό, ε, με τον καφέ κάδο που θα υιοθετήσουμε και θα εντάξουμε στην, στην ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίω με μονάδε επεξεργασία απορριμμάτων. Από, από Δεν έχουμε τέτοιε, λειτουργούν ελάχιστε. Mm -hmm. Και προχθέ την Τρίτη που πήγαμε τον Πρωθυπουργό Σταγιάννα, πήγαμε σε μία μονάδα που λειτουργεί για όλη την περιφέρεια Επίρου, ακριβώ για να σηματοδοτήσουμε ότι αυτό είναι ο τρόπο διαχείριση. Είναι, ήταν ένα, είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο πραγματικά πρέπει να μα τιμά ω χώρα. Θέλουμε τέτοια εργοστάσια να κάνουμε παντού, ε, αυτά τα εργοστάσια, ο βέλτιστο τρόπο λειτουργία του είναι συμπράξη ιδιωτικού με δημοσίου mm -hmm. τομέα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μέλλον. Η δουλειά μα λοιπόν στο Υπουργείο Περιβάλλοντο και σε αυτή τη γραμματεία αυτά τα τέσσερα χρόνια είναι ακριβώ αυτή. Να πετύχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ποσοστά ταφή από τα αστικά απορρίμματα. Βεβαίω έχουμε και τα άλλα. Έχουμε τα βιομηχανικά, που Να. και εκεί η χώρα τρώει πρόστιμα με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα επικίνδυνα απόβλητα. Έχουμε τα οργοκτηνοτροφικά απορρίμματα. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά. Εκτό από τα πρόστιμα όμω, έτσι όπω το λέτε και το ακούμε εμεί, ακούγεται και λίγο τρομακτικό. Δηλαδή, αν υπάρχουν βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία είναι τοξικά, είναι πολύ, πιο, ε, είναι πολύ πιο βλαβερά για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον από ότι είναι Αυτά μια Αυτά Φεύγουν στο εξωτερικό. Mm -hmm. Και αυτό έχει κόστος. Ναι. Καλά, φαντάζομαι ότι θα... για να πληρώνουμε πρόστιμα δεν. Ε, 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 φεύγουν με τον καλύτερο τρόπο, okay. έτσι δεν είναι. Φανώς, ναι, Δεν ναι. πετιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Πληρώνουμε πρόστιμα διότι δεν έχουμε και τις ε, κατάλληλες υποδομέ. Ε, άρα λοιπόν η δουλειά μας είναι ευρύτερη εκεί. Mm -hmm. Είναι μια δουλειά η οποία νομίζω θα την κάνουμε καλά. Παίρνουμε τη σκητάλη από εκεί που τη βρήκαμε. Δεν τη βρήκαμε και στο καλύτερο επίπεδο. Η εικόνα δηλαδή της Κέρκυρας, η εικόνα του Αιγείου... Το το, 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 πρόβλημα που ε, έχουμε στην Αττική που η χωρητικότητα του Χιτάφυλλης είναι περιορισμένη ναι. Ε, καταδεικνύουν ε, το ότι έχουμε πέσει εντελώ έξω από του mm -hmm. στόχου, το ότι είμαστε οι ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύουν ότι κάτι κα δεν έχει γίνει καλά εκεί. Yeah. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε ένα ταρακούνημα, μια τομή στα πράγματα, στο συγκεκριμένο τομέα, να βάλουμε και τον ιδιωτικό τομέα μέσα στη διαχείριση. Εμεί mm -hmm. ξέρετε δεν έχουμε τι ιδεολειψίε. Τη προηγούμενη κυβέρνηση και νομίζω τελικά σε τέσσερα χρόνια θα κάνουμε βράξη αυτό που ο Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε στον ελληνικό λαό, ότι θα έχουμε λεξει οριστικά το πρόβλημα των απολυμάτων. Έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά τι συνεντεύξει σα και έχω διαβάσει ότι δεν πιστεύετε στι θεωρίε περικαμένη γη. Ναι, δεν πιστεύω στι θεωρίε περικαμένη γη. Ναι. Ε, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ αυτό. Οι άνθρωποι τη προηγούμενη κυβέρνηση κάναν μια συγκεκριμένη δουλειά. Η δική μα ε, διαφοροποίηση μαζί του είναι, σ, είναι ξεκάθαρα το πού πάει ο κόσμος. Mm -hmm. Εμείς βλέπουμε ότι ο, 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 ο ιδιωτικό τομέα είναι αυτός ο οποίο παράγει πλούτος κοινωνίες και ο δημόσιο τομέας έρχεται για να τον εξυπηρετήσει και οι δύο πρέπει να είναι παράλληλα. Yeah. Ο ένας δεν μπορεί να λειτουργήσει ει βάρος του άλλου. Δυστυχώ, με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιλέχθηκε να υπάρξει υπέρμετρη φορολογία στον ιδιωτικό τομέα και καμία μείωση κόστου και δαπανών στο δημόσιο. Ωραία. Αποτέλεσμα είναι ε, η, η οικονομία να πάρει μπρο. Ωραία, άρα το πάτε πάρα πολύ ωραία στα δύσκολα γιατί είπαμε για το περιβάλλον, όχι ότι είναι εύκολα αυτά, αλλά τα δύσκολα είναι αυτά τη άμεση καθημερινότητα. Δηλαδή θα θέλει πάρα πολύ ο Έλληνα να γίνεται κάτι με τα σκουπίδια, αλλά η άμεση, η άμεση του καθημερινότητα είναι φορολογία, ε, πάρα πολύ ε, ε, υψηλέ ασφαλιστικέ εισφορές Και μάλιστα έχετε ασχοληθεί με αυτό, έχετε μεταπτυχιακό. Στο συνταξιοδοτικό σύστημα τη Ελλάδα. Κάντε διδακτορικό γι' αυτό. Mm. Ε, τι μπορεί εκεί να γίνει, πριν από λίγε μέρε. Να υπάρξουν θέσει εργασία καλοπληρωμένε, mm -hmm. οι οποίε θα δώσουν εισφορέ για να σταθεί το συνταξιοδοτικό. Αυτό είναι η βασική δομή. Μπορεί το... όμω συνταξιοδητικό... ένα εργοδότη να προσλάβει ανθρώπου όταν είναι τόσο απαγορευτικέ οι εισφορέ που πληρώνει Όχι. αυτή τη στιγμή για του μισθού. Δεν μπορεί να προσλάβει. Επειδή είναι δυσβάσταχτη φορολογία mm -hmm. και γι' αυτό και εμεί το δεύτερο ουσιαστικά μέτρο το οποίο παίρνουμε, για το πρώτο ήταν η μείωση του έμφυα, που ε, το είδαν mm -hmm. στα οικονομικά του όλοι οι Έλληνε πολίτε, mm -hmm. ε, το, το, η σημαντική φορολογική αλλαγή το 2020 θα είναι η μείωση του φόρου επιχειρήσει από mm -hmm. 28. Στο 24. Δεν είναι, δεν είναι μικρή μείωση, είναι σοβαρή μείωση. Mm -hmm. Θα πρέπει λοιπόν ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα να, να έχει λιγότερη γραφειοκρατία να κάνει τη δουλειά του και λιγότερες επιβαρύνσεις. Yeah. Και καλύτερο κόστος δανεισμού χρήματος. Mm -hmm. Και τα τρία αυτά βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, θα είναι του χρόνου σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν φέτος αρχές του 19. Αυτός είναι ο βασικό λόγο που κάποιο θα μπορεί μέσα σε μεγαλύτερη αγορά. Όταν ανεβαίνει το ΑΕΠ, ανεβαίνει η αγορά. Όταν έχει εξωστρέφεια, κοιτά έξω mm -hmm. σε άλλε αγορέ. Να μπορέσει να προσλάβει εργαζομένου οι οποίοι με τι εισφορέ του θα δώσουν ε, στο σύστημα το συνταξιοδοτικό του πόρου. Για να κρατήσει τι. Άρα, πρώτα πρέπει να έχουμε, για να μειώσουμε τι τιμέ. Πρώτα τις φορές. πρέπει να δημιουργήσουμε αγορά. Πάει λίγο μα... αγορά. πιο μακριά από ό,τι θα θέλαμε να πάει. Όχι, δεν πάει τόσο μακριά. Ναι. Αλλά ούτω ή άλλω το συνταξιοδοτικό είναι μαραθώνιο. Mm -hmm. Το συνταξιοδοτικό έχουμε απέναντί μα τι δομικέ αλλαγέ που συμβαίνουν στο δημογραφικό. Ναι. Η ευλογία, γιατί η ευλογία είναι και είναι, είναι αν θέλετε, και στοιχείο ε, αξιακό για τον τρόπο, το, το, το δυτικό τρόπο ζωή. Να αυξάνεται το μέσο προσδόκιμο ζωή, mm -hmm. το οποίο έχει, έχει αναβεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, αυτό όπω αντιλαμβάνεστε δημιουργεί ένα πρόσθετο βάρο στο συνταξιδωτικό. Άρα κάτι πρέπει να κάνει. Είναι ευλογία να έχουμε μετανάστε που θα πληρώνουν mm. και αυτοί οι ασφαλιστικέ εισφορέ. Κοιτάξτε να δείτε. Τα κράτη τα οποία δεν έχουν εργατικό δυναμικό να καλύψουν τι ανάγκε του, ανέκαθεν mm -hmm. και το ίδιο θα κάνουν, θα αναζητούν ε, ε, μετανάστε ε, οι οποίοι θα καλύψουν ακριβώ αυτέ τι θέσει εργασία. Άρα, ε, εμεί δεν, δεν, είμαστε δογματικοί κανένα μετανάστη στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, η, 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 μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι έτσι χαραγμένη έτσι ώστε να καλύπτει πραγματικά τι ανάγκε που έχει. Η Αμερική με τον ίδιο τρόπο κινιόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο κινείται. Mm -hmm. Μετανάστε ενσωματώνονται στι κοινωνίε. Δουλεύουν σε αυτέ. Βεβαίω με την απαραίτητη προπόθεση τη παραδοχή του τρόπου ζωή των κοινωνιών που έρχονται να μείνουν. Mm -hmm. Αλλά ε, αλίμονο, αλίμονο να βάζουμε ε, τύχη και να λέμε όχι δεν δεχόμαστε μετανάστες. Δεν έχουμε απάντηση στην ανάπτυξη ε, όταν τα δημογραφικά της χώρας είναι στο σημείο που είναι όταν, η υπογεν... όταν ο, ο, ο δείκτης γονιμότητας είναι 1,3 κυρία Νέγκα. Όταν οι προβλέψεις δείχνουν ότι το εργοτικό δυναμικό τα επόμενα χρόνια, το ελληνικό θα είναι χαμηλότερο σε χαμηλότερο ποσοστό από ότι σήμερα, δεν έχουμε την πολιτεία να λέμε όχι άκρητα στου καταναλωτέ. Ωστόσο, αυτό το 1,3 παιδιά που αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα, ξέρετε, δεν μπορεί να αλλάξει μόνο με, με ένα επίδομα. Προφανώ. Ε, γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτή η μεσαία τάξη, για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγο, ε, δεν ανακουφίζεται τόσο πολύ από μία μικρή ελάφρυνση του φόρου. Δηλαδή, μία ελάφρυνση του φόρου σε, σε επιχειρήσει, ακόμα και αν είναι θεωρητικά ακούγεται μικρό το ποσοστό, μπορεί να είναι πολύ σημαντική στα μεγάλα ποσά. Όμω αυτέ τι μέρε, ενώ υπάρχουν. Υπήρχε στο βήμα μία έρευνα σύμφωνα με την οποία είναι ευχαριστημένο ο Έλληνα από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν αρχίσει και υπολογίζουν οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι ποια θα είναι η φοροελάφρυνση για τη μέση οικογένεια. Και είναι κάτι ποσά τα οποία είναι αστεία. Δύο ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, κάποιο που έχει δύο παιδιά, που έχει μια οικογένεια και προσπαθεί να επιβιώσει με αυτά που του έχουν μείνει μετά τι περικοπέ των μισθών. Θα έχει μια ελάχιστη τάξη των 2 ευρώ. Αυτά είναι δύο διαφορετικά. Δεν, δεν ξέρω αν θα είναι δύο. Ε, δεν θα είναι όμω και αμιλητέα. Δηλαδή, yeah. ένα ε, μισθωτό, ο οποίο θα μειωθεί εισφορά αλληλεγγύη, ένα ελεύθερο επαγγελματία, θα έχει πολύ μεγάλη μείωση του χρόνου. Mm -hmm. Διότι από το 22% θα βρεθεί στο 9% για τα πρώτα 10.000 ε, Θα 1.300 ευρώ το χρόνο μόνο mm -hmm. από αυτό. Βάλτε πάνω τον έμφυα. Mm -hmm. ε, 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 άρα. Θα υπάρχει μια σημαντική θα έλεγα, φορολογία, η οποία προφανώ συμφωνώ μαζί σα δεν κάνει τη διαφορά. Ναι. Ένα μισθό στον χρόνο κυρία Αναγκα... δεν κάνει τόσο μεγάλη διαφορά για τη μεσαία ναι. τάξη, ειδικά μιλάω. Βεβαίω είναι η πρώτη φορά που αναστρέφεται, διότι mm -hmm. τα προηγούμενα χρόνια ένα μισθό στον χρόνο μειωνόταν. Σωστά. Τώρα αυξάνεται. Mm -hmm. Άρα έχουμε αλλαγή τάση. Ε, εκείνο όμω το οποίο η κυρία Νέγκα θα κάνει τη διαφορά και νομίζω ότι πρέπει να συνοηθούμε σε αυτή τη χώρα. Και ακούω και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πλέον το λένε, είναι ότι τη διαφορά θα την κάνουν νέε επενδύσει στην Ελλάδα. Ναι. Και εκεί έχουμε, είμαστε πολύ πίσω. Γιατί mm -hmm. είμαστε πολύ πίσω, επειδή το λέμε εμεί, όχι. Διότι οι επενδύσει στη χώρα είναι σήμερα, όσο ποσοστό του ΑΕΠ, μόλι το 11% mm -hmm. ήταν το 18%. Ενώ ο μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι στο 21-22. Αυτή η διαφορά των 10 ποσοστών μονάδα στο ΑΕΠ είναι επενδύσει 22 το χρόνο που μα λείπουν. Mm -hmm. Φανταστείτε τι έχει να συμβεί στην Ελλάδα με επενδύσει άνω των 22 το χρόνο ε, έξτρα. Λοιπόν, αυτό είναι που στοχεύουμε και γι' αυτό και όλη η κυβέρνηση ε, τρέχει με γρήγορου ρυθμού την επένδυση του ελληνικού που θα δώσει ένα ξεκάθαρο σινιάλο και στίγμα σε όλους τους επενδυτές και ξένους και Έλληνες ότι πλέον είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όταν πήγα στη Γενική Γραμματεία διαπίστωσα ότι υπήρχε μια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία σε επενδυτές οι οποίοι θέλανε να κάνουν στην Ελλάδα επενδύσεις για να διαχειριστούν τα βιομηχανικά τους απόβλητα και τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Να διαχειριστούν στην Ελλάδα, δηλαδή να τα φέρουν εδώ. Να, όχι. Ε, αυτοί που τα παράγουν να τα mm -hmm. διαχειριστούν ε, με τέτοιο τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, να, να ανακτήσουν ό,τι μπορούν, να γίνει φίλια. Δηλαδή σωστά, να φέρνουν ε, απόβλητα εδώ. Όχι να φέρνουν τα δικά του απόβλητα. Τα δικά του απόβλητα, αντί, να τα διαχειρίζουν. Αντί, αντί λοιπόν να τα βιώχνουν έξω. Αναγκαίίίσουν οι άνθρωποι. Εδώ. Όταν λέμε διώχνω έξω το απόβλητο, πληρώνω mm. κάποιον να το πάρει και να το επεξεργαστεί. Υπάρχουν. Ανοησαγωγή Να το επεξεργαστούν εδώ χωρί αυτό να είναι κακό για το περιβάλλον. Καταρχήν, το Υπουργείο Περιβάλλοντο διασφαλίζει ότι ό,τι ενέργειε γίνονται στη χώρα είναι φιλικέ στο περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική του δουλειά. Δηλαδή, λά... μπορεί να... το βιομηχανικό απόβλητο να βγει καθαρό νεράκι. <συλί> εδώ, πάρα πολύ απλοϊκά, σαν μικρό παιδί. <συλί> καθαρό νεράκι <συλί> σε κάποια βαριά προϊόντα προφανώ δεν μπορεί να γίνει. Αλλά έχει μια ε, ε, διεργασία, ανακτώνται γίνονται πράγματα πρώτη ύλη σε άλλε βιομηχανίε. απομονώνονται και δημιουργούνται και, γίνονται μηδενικά επικίνδυνα, επικίνδυνα επικίνδυνε ουσίε που υπάρχουν. Αυτό έχει μια διεργασία. Την οποία επενδυτέ στη χώρα θέλουν να την κάνουν στην Ελλάδα. Ε, Του καθυστερούσαμε. Αυτό λέω. Εμεί μπήκαμε εκεί και προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε πολύ γρήγορα τα πράγματα. Μιλάτε για το τέρα τη γραφειοκρατία. Βεβαίω. Το οποίο τέραστη... Είναι τεράστιο αυτό. Ναι, το... Δεν δημιουργήθηκε μόνο το Όμω. Α, ναι, όχι, και, δε... ε. και, και δεν λέω ότι δεν ευθύνεται και ο δικό μα χώρο γι' αυτό. Ε. Είναι προφανέ. Ναι. Θα... Ε, Κοιτάξτε, το τέρα τη γραφειοκρατία δημιουργήθηκε σε έναν συνδυασμό του πολιτικού κόσμου που ήθελε να το κρατήσει για να έχει παρέμβαση mm -hmm. για να διορίζει κόσμο στο δημόσιο. Λυπάμαι που θα το πω κι εγώ για τη δική μου παράταξη, αλλά τα δικά μα παιδιά το λέγαμε κι εμεί. Και αυτό που το λέγαμε ήταν ένα εγκληματικό λάθο και δίναμε ένα κακό σινιάλο στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, άρα λοιπόν δημιουργήθηκε ένα τέρα γραφειοκρατία για να εξυπηρετήσει και την ίδια τη δημόσια διοίκηση. Mm -hmm. Γιατί όταν έχει μια γραφειοκρατία, τι κάνει, μειώνει την ελευθερία τη δική σα. Mm -hmm. το κράτο με τη γραφειοκρατία του μειώνει την ελευθερία επιλογή του πολίτη. Mm -hmm. Όταν έρχεται και τα ορίζει όλα, όλα, όλα και σου λέει: Θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο και το παράλληλο. Και... Ε, αλλά γραφειοκρατία σού... υπάρχει παντού, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει Στην Ελλάδα έχει Είναι, είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Και γι' αυτό και ο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίο ε, έχει κατατεθεί τώρα στην. Ε, βρίσκεται σε διαβούλευση, ακριβώ αυτό στοχεύει. Mm -hmm. να, να, να μειώσει πάρα πολλέ γραφειοκρατικέ διαδικασίε που είναι περιτές Μάλιστα. Από το στόμα σα και στου Θεού, το αυτοί. Ελπίζουμε, ξέρετε, γι' αυτό εκλεγήκαμε, γι' αυτό μα εμπιστεύτηκε ο ελληνικό λαό. Και εδώ θα κρυθούμε για το έργο μα κι εμεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break-up διαφημί και επιστρέφουμε σε λίγο. Ε, λέγαμε προηγουμένω για τη γραφειοκρατία που δεν είναι καμία χαρά ούτε στου ξένου επενδυτέ, ούτε στου Έλληνε. Ούτε στου δημοσίου υπαλλήλου δεν είναι χαρά. Ούτε σε αυτού δίνει χαρά. Του ταλαιπωρεί και του ιδίου. Έχετε πει ότι πρέπει να έχουμε έναν. Ένα δημόσιο τομέα που να μην είναι τόσο ακριβώ, να μην είναι τόσο ακριβό το κόστο λειτουργία του. Χωρί να φύγει ο κόσμο. Δεν θα φύγει ο κόσμο. Υπήρχε αυτό το άγχο για την Μα, κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα δεν είναι ο κόσμο. Το πρόβλημα είναι ο τρόπο που λειτουργεί και το κόστο το οποίο έχει και η παρέμβαση που έχει. Εσεί να σας πω, Να σα πω κάτι ναι. απλό. Ναι. Το οποίο ε, το κάναμε και θα υπάρχει και συνέχεια στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Ναι υπήρχε το πάρκο Τρίτσι, το οποίο mm -hmm. το διαχειριζόταν ένα φορέα. Είχαμε φτιάξει λοιπόν ένα διοικητικό συμβούλιο, ω πολιτεία εννοώ. Είχαμε φτιάξει ένα διοικητικό συμβούλιο να διαχειρίζεται ένα πάρκο. Το οποίο το διαχειριζόταν σαν άνθρωπο που του όριζε το, Υπουργείο Περιβάλλοντο. Πείτε μου ποιο είναι ο λόγο αυτό το πάρκο να μην το διαχειρίζεται η περιφέρεια Αττική σε συνεργασία με του όμορου Δήμου. Γιατί πρέπει να υπάρξει ένα φορέα γι' αυτό. Άρα λοιπόν η των φορέων mm -hmm. είναι από μόνη τη Η μείωση των δομών είναι μείωση τη η, η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση και θα πω το δικό μα το παράδειγμα, τη δική μα η Γραμματεία. Η δική μα η Γραμματεία ήταν στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Ναι. Ασχολείται με ζητήματα κατεξοχήν περιβάλλοντο mm -hmm. και ασχολείται με ζητήματα και δημιουργία εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων. όπου οι εγκαταστάσει έχουν δύο πράγματα: αδειοδοτήσει και χωροταξία. Ναι. Δεν ήταν λογικό αυτή η Γραμματεία να ήταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντο, διότι εκεί είναι στο ίδιο Υπουργείο η χωροταξία και στο ίδιο Υπουργείο οι αδειοδοτήσει. Δηλαδή απλέ κινήσει. Αυτό όμω μειώνει το κόστο. Κύριε Κοιτάξτε, ε, δεν μειώνει ευθέω το κόστο. Ε, η, η κίνηση που κάναμε το στα, με το πάρκο Τριτσής προφανώ θα μειώσει mm -hmm. το κόστο. Γιατί ε, λιγότεροι πόροι από την κεντρική κυβέρνηση θα πάνε για ένα πάρκο το οποίο θα το χρηματοδοτήσει και για μπορεί να, έχουμε, να το χρηματοδοτήσει το αυτό δείξει. Για να έχουμε όμω κόστος... ένα δημόσιο τομέα που στη σε όλου μα λιγότερο, δεν μπορεί να συνεχίσουμε με του ίδιου αριθμού να πληρώνουμε του ίδιου υπαλλήλου, έτσι δεν είναι. Το πρόβλημα δεν είναι το μισθολογικό κόστο του δημόσιου. Mm -hmm. Το πρόβλημα, παραπάνω και πάλι είναι οι δομέ του. Δηλαδή, άμα δείτε πού είναι το μεγάλο κόστο. Ε, οι δημόσιοι πάλι είναι συγκεκριμένοι. Ωραία, άντε, να μειωθούν επειδή δεν θα προσλάβουμε καινούριου στη θέση του. Αλλά δεν μπορεί να, μει, να, να, να μειώσει ε, στην, στην εθνική άμυνα, mm -hmm. δεν μπορεί να μειώσει του αστυνομικού στην ασφάλεια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μειώσει στην εκπαίδευση, δεν μπορεί να μειώσει στα νοσοκομεία ε, του γιατρού και του καταλαβαίνει. και, και του τα... ε, νοσηλευτέ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Mm -hmm. η, η κεντρική όμως, δημόσια διοίκηση πράγματι εκεί μπορεί να υπάρχει και μείωση δομών και μπορεί να υπάρχει κυρίω μείωση γραφειοκρατία. Η μείωση τη γραφειοκρατία είναι που θα μειώσει το κόσμο. Δηλαδή, στοιχίζει στον ένα Ας... πολίτη το ότι πρέπει να πάρει ε, 10 εγκρίσει. Ακούστε να σα πω ένα yeah. πάλι. Επειδή καταλαβαίνω ότι θέλετε με απλά παραδείγματα να δίνουμε έτσι στον κόσμο κάποιε πληροφορίε. Λοιπόν, ε, ε, πείτε μου γιατί πρέπει να υπάρχουν δύο αποφάσει mm -hmm. για ε, τη μετακίνηση ενό υπαλλήλου να πάει ξέρω, από την Αθήνα στη να δει ένα συνέδριο. Πρέπει να υπάρχει μια απόφαση έγκριση τη ε, μετακίνηση και μετά έγκριση δαπάνη. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, η διαδικασία να βγει ένα ένταλμα πληρωμή έχει 8-9 στάδια. Πείτε μου ποιο είναι ο λόγο, Γιατί αυτό να μην γίνεται σε μία. Στην απλή λογική του πολιτικού κώδικα. Αυτό αυτομάτω μειώνει τη, τη δουλειά του δημοσίου υπαλλήλου. Ο πρώτο το θέλει είναι αυτό. Σε ένα, ένα φύλλο χαρτί, στο ίδιο πράγμα. Στην ίδια απόφαση εγκρίνω τη μετακίνησή σου με αυτό το ποσό. Γιατί πρέπει να είναι δύο. Ναι. Εγώ θα είπε, καλά, να σα πω Όχι, κάτι. Λέω απλά Δημίζω... παραδείγματα. Μερικέ φορέ βλέπω ότι υπάρχει γραφειοκρατία ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα. Το έχουμε λίγο στο αίμα μα. Δεν ξέρω, δεν δε θα πω στα βαθύτερα Η γραφειοκρατία σχετίζεται αίτια. με το πόσο μεγάλε είναι οι δομέ, ώστε να παρακολουθούν, να, παρακολουθούν την, να, να, ελέγχεται καλύτερα η αποδοτικότητά του. Υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όχι σε αυτά τα επίπεδα. Το παράπονο του μέσου Έλληνα είναι ότι πιστεύει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το στην αλήθεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι που απλά δουλεύουν για να βάζουν μια σφραγίδα θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε κάποιε περιπτώσει στο δημόσιο ισχύει αυτό. Τι θα γίνει με αυτού. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο. Θα ή μάλλον θα πρέπει καταρχήν να μην μπαίνουν σφραγίδε. Mm. Με τον τρόπο Καλά, που Καλά, το μπαίνουν σφραγίδε είναι, φραγίδες, είναι έτσι, ένα θέμα. Και ακόμα μπαίνουν σφραγίδε. Μην... Mm -hmm. Σωστά το λέτε. Και βεβαίω αυτού του ανθρώπου θα πρέπει να του ε, εκπαιδεύσουμε, να του κάνουμε σύγχρονου με βάση σημερινέ ανάγκε και να ε, σε άλλε θέσει που υπάρχουν. Ε, που υπάρχουν πραγματικέ ανάγκε. Οι ίδιοι όμω οι δημόσιοι πάλι δεν θέλουν να αξιολογηθούν, για παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Ο δημόσιο υπάλληλο, ο, ο οποίο έχει τα φόντα δουλεύει και θέλει το έργο του να αξιολογηθεί, θέλει να αξιολογηθεί. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν, υπάρχουν κάποιοι. Η ε, μειονότητα πάντω νομίζω είναι Οι περισσότεροι. Δεν έχουν καμία διάθεση. Ξέρετε, Δεν έχει σημασία να και αν δεν είναι θέλουν, πολύ λίγο. Πώ πόσο... θα βρείτε άκρη για το πώ θα του το, ε, το εκπαιδεύσετε. Κοιτάξτε, ο, 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 η κοινωνία πάει και η ζωή πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν θα αναστραφεί αυτή mm -hmm. στο ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να αντιληφθούν και οι δημόσιοι πάλι, αυτοί που αντιδρούν, ότι καταρχήν πληρώνονται από τους ιδιώτες. Δηλαδή, αν, αν εδώ το, 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 το κανάλι σας δεν πάει καλά mm -hmm. ε, και δεν πληρώσει φόρους, ε, δεν θα πληρωθούν οι άνθρωποι που σχετίζονται με την αγορά, ε, με, την, με, με την, τον έλεγχο της ε, ραδιοτηλεόραση mm -hmm. στη χώρα. Δηλαδή, είναι τα αυτά. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε συχνά, αυτό που συγγνώμη το λέω τόσο σκληρά. Είναι ότι ακόμη και όταν κλείνει μια επιχείρηση και δεν υπάρχει αυτή η επιχείρηση, είναι τόσο μεγάλη η φόρη, ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα πληρώνονται μια χαρά. Χάνονται, δεν φταίνε βεβαίω ήδη, δεν το λέω, δεν μιλάω ναι, εναντίον του. Φτάσαμε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Λέω απλώ, η ΕΡΤ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η ΕΡΤ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο κύριο Ζούλα είπε ότι δεν υπάρχει φράγκο στην ΕΡΤ. Κι όμω παρόλα πρέπει. αυτά πληρώνουμε, ναι. το αναφέρω ω παράδειγμα. Πληρώνουμε νομίζω όλη όλη εγώ κάθε μήνα. από αυτά που έχω δει ότι θα μπορούσε προφανώ να είναι πιο αποτελεσματική mm -hmm. Δηλαδή, οι πόροι με λιγότερου πόρου να παράξουν καλύτερο αποτέλεσμα. Το τηλεοπτικό αποτέλεσμα τη ΕΡΤ νομίζω δεν, 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 δεν αντέχει καν την κριτική. Ξεκίνησα δηλαδή. απλά να το λέω γιατί όσο και να αποτύχουμε εμεί. Γιατί λέτε ότι αν δεν πληρώσετε εσεί φόρου, δεν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε του υπαλλήλου στο δημόσιο. Πληρώνονται. Βαραίνουν οι φόροι για τον Έλληνα πολίτη yeah, και, αυτό έχει και ένα... πληρώνονται ό,τι και να γίνει. Έχουν μειώσει οι άνθρωποι, περνάνε και αυτοί το δικό του ολογοθά. Αλλά θέλω να πω ότι ό,τι και να γίνει, μήνα μπαίνει, okay. μήνα βγαίνει. Εδώ το μήνα μπαίνει, Σωστά το λέτε μέχρι ναι. τώρα. αλλα η, η ζωή πάει με ταχύτητα του ρυθμού, η τεχνολογία προχωράει με ταχύτητα του ρυθμού. Το ότι έχουμε σήμερα μια αγορά και κάποιε επιχειρήσει δεν θα πει ότι δεν την έχουμε αύριο. Mm -hmm. Ποιο, θα, θα μπορούσατε εσεί να διανοηθείτε πριν από 20 χρόνια, όταν κάποιο θα σα έλεγε ότι ανταγωνιστή χώρα στην τεχνολογία ή θα μα πέρναγε, θα είναι η Εστονία. Mm -hmm. Όχι, ο κόσμο προχωράει γρήγορα. Mm -hmm. Πλέον πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι η, η, το επιχειρήν μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε μέρο του κόσμου με ηλεκτρονικέ διαδικασίε να κάνει τη δουλειά του. Δεν, δεν περιμένει εδώ να ξυπνήσουμε εμεί. Πόσες... Αν δεν ξυπνήσουμε, θα μείνουμε πολύ πίσω, κύριε Πόσε μέρε εργάζεται ο Έλληνα για να πληρώσει το δημόσιο. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν κάποια νούμερα. Τα... Εργάζεται μέχρι τον Ιούλιο κάθε έτος, και από εκεί και μετά πληρώνει η ε, σπράτη ε, για τα δικά του τα Εργάζεται δηλαδή 7 μήνες για το ελληνικό κράτος. Ναι. δεν, δεν υπάρχει. Αυτά τα νούμερα πρέπει να αναστραφούν. Είναι πραγματικά Είναι πάντως. Είναι Όλοι το ξέρουν. Είναι πραγματικά. Yeah. Ε, το ξέρουν καταρχήν οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Εμεί γιατί διαφωνούσαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση για του ελεύθερου επαγγελματίε που του υπερφορολογούσε. Διότι οι άνθρωποι αναγκαστήκαν τελικά όπω του το είχαμε προειδοποιήσει να κλείσουν τα βιβλία του. Έχουν, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα, τα μπλοκάκια των ελευθέρων επαγγελματιών. Yeah. Ε, Εμεί του δίνουμε ανάσα πραγματική. Ε, με με, με κόστο δημοσιονομικό, αλλά θα το βρούμε από μείωση δαπανών. Εννοείται ε, ανάσα. Η μείωση το, του φορολογικού συντελεστή, του εισαγωγικού, mm -hmm. από το 22% στο 9% αγγίζει κατεξοχήν αυτούς. Mm -hmm. Γιατί παιχτεί φορολογούνται με 22% το πρώτο ευρώ. Από πρώτη πρώτη του, 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 του 20 θα φορολογούνται με, 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 με 9% στα yeah. πρώτα 10.000 ευρώ. Να συμφωνήσουμε πάντως ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα. Συμφωνούμε. Χρειάζονται καταρχήν... Ε, συμφωνούμε. Το, 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 αυτό το επίπεδο ζωή που έχουμε σήμερα... Προφανώ και δεν αξίζει στη χώρα, mm -hmm. γιατί η, σε σχέση με την αρχή τη κρίση το πιο σημαντικό είναι η απόκληση που έχουμε από τον κόσμο. Mm -hmm. Ο κόσμο έχει προχωρήσει, κυρία Νέγκα, πάρα πολύ. Τα τελευταία πέντε χρόνια, με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, που εμεί ήμασταν περίπου στα ίδια επίπεδα, πήραμε μια ανάπτυξη μόλι 3%. Ο κόσμο πήρε 15. Mm -hmm. Και η Ευρώπη πήρε 10. Πήραν 10% ανάπτυξη τα ευρωπαϊκά κράτη συνολικά και εμεί το 3%. Και, 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 και σε διεθνέ επίπεδο πήγαμε στο 15%. Μάλιστα. Και αν δεν, αν δεν υπήρχε και ο εμπορικό πόλεμο σήμερα και η αναστάτωση που υπάρχει με τον Brexit και ο, ο, ο εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ και Κίνα, ο, ο κόσμο θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Και εγώ εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια ισορροπία. γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει η παγκόσμια οικονομία με εμπορικού πολέμου. Κανένα δεν κερδίζει. Όταν λοιπόν αποκατασταθεί και αυτό, θα μα τραβάει ξανά η, η, η διεθνή ζήτηση. Άρα λοιπόν, το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε στο ελληνικό επιχειρήν είναι να κοιτάξει τι μεγάλε διεθνεί αγορέ, οι οποίε μεγαλώνουν, mm -hmm. να κοιτάξει του χώρου που το επιχειρήν ε, διοχετεύεται τώρα με έντονου ρυθμού τεχνολογία, ενέργεια. Και γι' αυτό ακριβώ δουλεύουμε κι εμεί εδώ. Δουλεύουμε να κάνουμε πιο φιλική την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, να φέρουμε επιχειρήσει και ελληνικέ που έχουν πάει στο εξωτερικό αλλά και ξένε εδώ, διότι μόνο έτσι, με νέο εισόδημα από το εξωτερικό, με εξαγωγέ και νέε επενδύσει. Μπορούμε να πετύχουμε υψηλότερο επίπεδο ζωή στον Έλληνα πολίτη μέσω τη αύξηση των μισθών του. Κύριε Γραφάκο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ εγώ σα ευχαριστώ με... για την πρόσκληση να είστε καλά.